αναπολύσεων με τον τρόπο που τελείωσε και σας είπα και είναι ένα μεγάλο όπλο για μας. Το κρισιμότερο θέμα που αφορά την επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων είναι η επαναφορά του συστήματος των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και εκεί είναι το μεγάλο μας βάρος. Το παράδοξο είναι ότι πείθουμε τους θεσμούς να εφαρμόσουν τη δική τους νομοθεσία, την οποία εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε στην Ελλάδα. Και πείθουμε τους θεσμούς γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αποδεχθεί, και εκεί είναι το παράδοξο σήμερα, ότι η Ελλάδα εξαιρείται, λέει, από το ενωσιακό δίκαιο, ναι, εξαιρείται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ακριβώς επειδή είναι σε μνημόνια. Τώρα, καταλαβαίνετε απολύτως ότι αυτό ήταν μια τέλεια υποχώρηση που οδήγησε σε όλη αυτή την απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Οδήγησε αυτή η πολιτική, οδήγησε στο να έχουμε σήμερα 120.000 ανθρώπους λιγότερους, βέβαια, από το παρελθόν, που παίρνουν λιγότερα από 100 ευρώ το μήνα. Ισχύει αυτό με τα 100 ευρώ το μήνα, κύριε Νεφελούδη? Είναι έβριμα. Προφανώς ισχύουν. Ισχύουν. Υπάρχουν μισθοί 100 ευρώ το μήνα, έτσι? Υπάρχουν άνθρωποι, 120.000 περίπου άνθρωποι στην Ελλάδα, οι οποίοι με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε, τα επίσημα και τη στατιστική υπηρεσία και του Εργάνη, που παίρνουν κάτω από 100 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι απότοκο όλη τη προσπάθεια που έγινε τα περασμένα χρόνια για την πλήρη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Να μπορεί δηλαδή ο κάθε ένα να κάνει ό,τι γουστάρει στον χώρο τη εργασία. Δηλαδή δεν είναι απότοκο τη τελευταία διετία, κύριε Νεφελούδη. Να επαναληφθήσουμε τι ελεύθερε συλλογικέ. Δεν είναι απότοκο τη τελευταία διετία. Αυτό και οι περισσότερε ευέλικτε μορφέ εργασία. Όπω διατείνονται κάποιοι. Νομίζω ότι όποιο ισχυρίζεται αυτό, δεν λέω ότι το ισχυρίζετε εσεί, στερείται παντελώ σοβαρότητα. Εμεί προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όλο το περιβάλλον που δημιουργήθηκε στον χώρο τη αγορά εργασία. Όλο. Αυξάνονται όμω και οι ευέλικτε μορφέ εργασία και το νούμερο αυτό το οποίο μα είπατε με του ανθρώπου των 100 προφανώς ευρώ. Προφανώ διότι αν δεν επανακαθιερωθούν οι ελεύθερε συλλογικέ διαπραγματεύσει, οι πολιτικέ που ασκήθηκαν τα τελευταία χρόνια θα έχουν σημαντικέ επιπτώσει. Αυτέ πάμε να αλλάξουμε. Το 751 ω κατώτατο μισθό, υπάρχει περίπτωση να το δούμε, κύριε Νεφελούδη? Καταρχήν για το μισθό είπαμε, το έχουμε πει και στο πλαίσιο τη διαπραγμάτευση και είναι και θέση μα, ότι ο κατώτατος μισθός δεν πρέπει να ορίζεται από τον κάθε φορά Υπουργό Εργασίας. Γιατί καλά, είμαστε σήμερα εμείς που εκφράζουμε την αριστερά και μπορούμε να το κάνουμε. Να το κάναμε. Να είναι θέμα διαπραγμάτευσης των κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή να είναι θέμα διαπραγμάτευσης των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Πάντως, νομίζω ότι. Πάντως, αν έχετε παρακολουθήσει. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν έχετε παρακολουθήσει λίγο το τι εμπεριέχουν ως κατώτατο μισθό πολλές κλαδικές συμβάσεις, όσες υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, είναι πάνω από τα 751. Στον χώρο του εμπορίου είναι 761. Στον χώρο των ξενοδοχείων είναι 751. Άρα το 480 δεν υφίσταται. Μα δεν υπάρχει 480, υπάρχει 586. Για τους νεότερους. Καλά, και σε αυτό είμαστε ενάντια, στο να εφαρμόζεται άλλη πολιτική μισθολογική για τους νεότερους και άλλη γιατί για δεν τις εφαρμόζεται λοιπόν. Γιατί δεν το εφαρμόζεται λοιπόν? Διότι και αυτό είναι, γιατί και αυτό είναι στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης. Μάλιστα. Περιμένουμε να καταλάβει όταν θα κλείσει η διαπραγμάτευση, κύριε Νεφελούδη. Για μας κάτι που παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο. Το ενωσιακό δίκαιο και οι συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες είναι σε αντίθεση με αυτές τις επιλογές που έχουν γίνει στην Ελλάδα και για τον υποκατώτατο μισθό. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, μια τελευταία ερώτηση, κύριε Νεφελούδη, επειδή διάβασα και κάποιες δηλώσεις σας με τους συνταξιούχους που εκκρεμούν οι συντάξεις τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια και που ο αριθμός και αυτός έχει αυξηθεί, υπάρχει πρόοδος? Όπως ξέρετε, προφανώς υπάρχει πρόοδος. Θα είχατε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, να σας το πω, εν πάση περιπτώσει, έχουν πιστωθεί περίπου 760 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό του 2017 για να μπορέσουν να καταβληθεί το μεγαλύτερο μέρος των συντάξεων που εκκρεμούν. Ναι. Αυτό που εκκρεμούσαν τρία χρόνια, έτσι. Εδώ και περίπου ένα μήνα. Ναι. Αφήστε το τώρα αυτό, γιατί είναι μια ιστορία εκκρεμού συντάξεων από το 2013, από το 2012, στα πλαίσια ενός ανάλγητου ασφαλιστικού συστήματος που προσπαθούμε να επαναρρυθμίσουμε από την αρχή και εμείς. Ευχαριστούμε, κύριε Νεφελούδη. Να είστε καλά. Ελπίζουμε τα καλύτερα, αν και τα όσα μας είπατε δεν μας αφήνουν και πολλά περιθώρια. Αυτό το πράγμα, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αμείβονται με κάτω από 100 ευρώ το μήνα, δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Πώς να το πούμε? Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Δεν χωράει ανθρώπινος νους αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και αυτό που εξακολουθεί να γίνεται, γιατί είστε κυβέρνηση. Ναι. Δεν είστε αντιπολίτευση. Πια είστε κυβέρνηση. Και περιμένουμε να τα λύσετε. Να είμαστε, μην τα ισοπεδώνουμε. Δεν ισοπεδώνει κανένα τίποτα. Περιμένουμε να λύσετε τα πράγματα. Μάλιστα.